Επικοδομητικές για τα θέματα του χρέους των πλεονασμάτων και της δεύτερης αξιολόγησης κρίνονται οι συναντήσεις του Υπουργού Οικονομικών στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα στον απόϊχο της υπεραπόδοσης του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη χώρα μας στο 4,2% του ΑΕΠ το 2016. Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου από τις επαφές του Ευκλήδη Τσακαλώτου στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προέκυψε η βούληση όλων των πλευρών για συμφωνία στο τέλος Μαΐου, η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη και το σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και τη συζήτηση για το χρέος. Χρειάζεται δουλειά σε τεχνικό επίπεδο για το χρέος, δήλωσε ο κύριος Τσακαλώτος. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πώς θα επιστρέψουν οι θεσμοί και πώς θα... Θα επιστρέψουν τελικά την Τρίτη, θεσμοί. Ναι, τώρα νομίζω είναι Τρίτη. Τώρα, άμα δεν είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη ή Δευτέρα, δεν ξέρω. Εκεί και μιλήσαμε και για το κομμάτι του χρέους και για το κομμάτι του MEFP, δηλαδή το SLA, πώς θα κλείσει. Την ίδια ώρα, ο Πολ Τόμσεν ανέφερε ότι είμαστε κοντά στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Παραδέχθηκε ακόμη τις λανθασμένες προβλέψεις του Ταμείου για το πρωτογενέως πλεώνασμα. No doubt that it was much more than we expected. The fund can only support a program, as you know, if it's a comprehensive program that deals with the medium-term issues. Τα θετικά μέτρα που συμφωνήθηκαν και θα νομοθετηθούν σε λίγο καιρό για τα έτη 2019 και 2020, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι θα εφαρμοστούν. Από την πλευρά της, η Κριστίν Λαγκάρτ μίλησε για επικοδομητικές συζητήσεις και τόνισε ότι η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα γίνεται προκειμένου να συζητηθούν τα δύο σκέλη του ελληνικού προγράμματος, οι μεταρρυθμίσεις και η ελάφρυνση του χρέους. Όλες τις πτυχές του προγράμματος συζήτησε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και με τον Γερμανό ομολογό του, Wolfgang Schäuble, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι τα ελληνικά νούμερα αποδείχθηκαν πολύ καλύτερα των εκτιμήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κοιτάζοντας μια χώρα η οποία βρίσκεται σε δημοσιονομικό βραχνά, κοιτάζοντας και βλέποντας μια χώρα η οποία μέσω ασφιχτικών πιέσεων από το εξωτερικό, μη καταργώντας ή αν θέλετε μη μειώνοντας καθόλου ίσα ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος, να πάμε και να πούμε και ακόμα και τη μικρή αύξηση που είχαμε για πρώτη φορά και στην υγεία και στην παιδεία, καταφέρνει ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι 33 φορές, νομίζω τόσο είναι πάνω, από αυτό που περίμενε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Χωρίς πανηγυρισμούς, αλλά αποτιμώντας ως ισχυρό χαρτί τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016, η Αθήνα στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στην Αμερικανική πρωτεύουσα, προσβλέποντας σε γεφύρες των διαφορών Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό χρέος. Τα στοιχεία της Ελστάτ βρίσκονται το μεταξύ στο επίκεντρο της προσοχής των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρωτογενές πλεώνασμα του κυρίου Τσίπρα οφείλεται στην καταστροφή της πραγματικής οικονομίας και συγκεκριμένα στην υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων με μέτρα άνω των 5 δις μόνο για το 2016. Στην εκτόξευση των κατασχέσεων και των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Σε μια γενικευμένη εσωτερική στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα. Με τη Φόφη Γεννηματά να επισημαίνει πως δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανείς όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών πλησιάζουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σε ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ εμφανίζει ως επιτυχία τα ματωμένα πλεονάσματα των περικοπών και της φορολογιστείας. Με τη σειρά του, Σταύρος Θεοδωράκης τονίζει ότι ας μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για το πλεόνασμα 3,9%. Έχει πολύ δάκρυ μέσα, πολλούς φόρους και πολλές στερήσεις. Ενώ η Ένωση Κεντρών σε ανακοίνωσή της λέει πως το θέμα του ελλείμματος για το 2018 δεν είναι αμελητέο για να λέμε ότι θα λυθεί μέσω του υπερκόφτη. Δεν έχει ανακοινωθεί το τεχνικό κομμάτι. Ξέρουμε ότι 1% μετά από πιέσει του Δούνου του, 1% θα είναι οι περικοπές για τις συντάξεις το 19 και όχι αύριο. Και έχει μια σημασία να το τονίσουμε αυτό. Το 19, δεν ξέρει τι γίνεται μέχρι το 19, δεν ξέρουμε τι πετυχαίνουμε μέχρι το 19. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανασάνουμε, θα βγούμε από την οικονομική κρίση, θα σηκώσουμε κεφάλι και τότε θα αναμετρηθούμε κι εμείς με τον πόη μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να βγούμε από αυτή τη βαθιά κρίση, η οποία έχει στην κυριολεξία σημαδέψει ολόκληρες γενιές στην Ελλάδα. Σίγουρος πως η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει πως αυτό μπορεί να γίνει με λιγότερες δαπάνες και λιγότερους φόρους, με γενναία ρύθμιση κόκκινων δανείων και με ένεση ρευστότητας στην οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης λέει όχι σε ένα γραφειοκρατικό κράτος, τονίζοντας πως είναι απαραίτητες οι δυτικοποιήσεις που θα φέρουν ανταγωνισμό και δουλειές, αλλά και οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, η νέα ημερομηνία λοιπόν είναι το Μάιο.
Πηγαίνουμε από ορόσημο σε ορόσημο, από Eurogroup σε Eurogroup. Η διαπραγμάτευση υποτίθεται καλά κρατεί. Αλλά ξέρετε, το τελευταίο νέο είναι ότι οι δανειστές, επειδή βλέπουν ότι οι στόχοι δεν πιάνονται, ζητάνε σιγά σιγά τα μέτρα που υποτίθεται συμφωνήθηκε να εφαρμοστούν μετά το 18, δηλαδή το 19 και το 20, να έρθουν πιο μπροστά και έτσι να έχουμε μειώσει συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου ακόμα και μέσα στο 2018. Είναι άλλη μια θλιβερή διαπίστωση της θλιβερής επίδοσης της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα της διαπραγμάτευσης.